από κορονιώτες και από κορονιώτισες. Σας ευχαριστώ όλους που βρίσκεστε εδώ απόψε. Πριν από λίγους μήνες ξεκινήσαμε μια πορεία με στόχο να αλλάξουμε κάποια πράγματα στον αποκόρονα για το καλό όλων μας. Το ταξίδι αυτό ήταν και παραμένει δύσκολο. Μπορεί ο προορισμός να είναι η 8η Οκτωβρίου, όμως μέσα από το ταξίδι, τις συναντήσεις μας, τις συζητήσεις μας, με το διάλογο με τον καθένα και την κάθε μία από εσάς, συνειδητοποιήσαμε τα προβλήματα του τόπου μας. Προβλήματα που είναι δυσεπίλητα, αλλά δυστυχώς χρονίζουν λόγω της πολυετής αδιαφορίας της Δημοτικής Αρχής, που αρέσκεται στα μικρά και δεν κοιτάζει τα μεγάλα. Δεν είμαι καλός στα λόγια, ούτε μ' αρέσει να λέω πολλά, αλλά ούτε να δίνω υποσχέσεις. Όμως δεσμεύομαι ότι θα είμαι καλός στα έργα, μαζί με όλους εσάς, γιατί ο αποκόρονας δεν μπορεί να είναι αρχή ενός ανθρώπου. Ο τόπος μας μπορεί να διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες που θα δώσουν το καλύτερο, ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας, που θα διορθώσουν τα λάθη και τις παραλήψεις του παρελθόντος. Πολλοί θα σκεφτείτε ότι η εμπειρία μου μέχρι σήμερα στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι μόνο η τετραετία που πέρασε. Και όμως, ως περιφερειακός σύμβουλος, ανέδειξα θέματα του αποκόρονα όσα και όπως μπορούσα. Τώρα λοιπόν, ήρθε η ώρα για κάτι παραπάνω. Ζητώ από εσάς να μου δώσετε τη δύναμη από τη θέση του Δημάρχου να δώσουμε λύσεις που απαιτούνται στον αποκόρονα. Έχω μάθει να ακούω. Και όταν ξέρεις να ακούς και να συνεργάζεσαι, βρίσκεις και τις σωστές λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως νομίζω ότι 9 χρόνια είναι αρκετά για να δείξει κάποιες ικανότητες για το έργο του. Δεν αμφισβητούμε και δεν μηδενίζουμε κανένα. Όλοι προσπαθούν. Όμως ίσως κάποιοι μπορούν καλύτερα. Και αυτοί είμαστε εμείς. Δεν πρέπει να συζητάμε για τα προνόητα, σαν να είναι μεγάλη επιτυχία της θητείας μας. Καθημερινότητα του πολίτη. Σωστή οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας. Περισυλλογή απορριμμάτων. Πλήσιμο κλάδων. Ογκώδη. Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων. Ξερά χόρτα. Και τόσα άλλα αυτονόητα έχουν γίνει ζήτημα για τον αποκόρονά μας. Δεν πρέπει οι πολίτες να ζητάνε και να παρακαλάνε για τα αυτονόητα. Η δημιουργία ΣΜΑ από το 2016 απασχολεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι αιμονές του Δημάρχου μας έχουν στερήσει μια βασική υποδομή. Το σύνολο της τοπικής κοινωνίας έχει ξεσηκωθεί. Κάποιος ευθύνεται για αυτή την καθυστέρηση. Διαβάσαμε πρόσφατα την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για τη δυνατότητα συμμετοχής του Δήμου Αποκορώνου στον υποσχεδίαση ΣΜΑ με τη ΔΕΔΙΣΑ. Θα πρέπει να εξεταστεί ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου στην εξέλιξη, στην αγορά και στην ανέγερση και την ετήσια δαπάνη που θα προκύψει και το τι είναι καλύτερο για το Δήμο μας. Μήπως είναι άλλο ένα πυροτέχνημα του κύριου Κουκιανάκη, όπως πολλά άλλα που παρουσιάζει ως επιτυχίες με μεγάλα έργα της θητείας του. Δυστυχώς έχει περιοριστεί όμως, όπως και ο ίδιος δημοσιεύει ανατακτά χρονικά διαστήματα, μόνο σε ασφαλτοστρώσεις. Αυτό είναι και το μοναδικό έργο που μπορεί να επικαλείται η Δημοτική Αρχή και τίποτε άλλο. Το καταδυτικό πάρκο στον Οπρόγιαλο παραμένει σε τροχιά υλοποίησης 9 χρόνια τώρα και προεκλογικά το ανακοίνησε εκ νέου. Ο βιολογικός των Καλυβών δυστυχώς μας ντρόπιασε κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν και συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους συμπολίτες μας. Ο βιολογικός της Χιοριούπολης εγκαινιάστηκε χωρίς να λειτουργεί. Τι άλλο θα δούμε σε αυτόν τον τόπο? Πόσα εγκαίνια σε έργα θα κάνουμε ακόμη χωρίς καν να έχουν ολοκληρωθεί? Όσο πλησιάζουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, τόσο αυξάνονται τα παράπονα και οι απορίες των δημοτών
για το τι αν έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν πρέπει να είχαν αντικατασταθεί για με αντοσωλήνες σύνδρευσης. Δεν έπρεπε όλες οι παιδικές χαρές να ήταν ασφαλείς και προσβάσιμες από όλους σε όλο το εύρος του Δήμου. Δεν έπρεπε να υπάρχει έτοιμη μελέτη για το βιολογικό καθαρισμό στα χωριά του κάμπου και να είχε δοθεί λύση στο βιολογικό των καλυβών, αφού τα χρήματα υπάρχουν και περιμένουν. Δεν έπρεπε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έκδοση αδειών χρήσης νερού αποκλειστικά από το Δήμο Αποκορώνου. Δεν έπρεπε να εκτελούνται αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Πολλά έπρεπε αμέτρητα, γιατί οι ασφαλτοστρώσεις όμως συνεχίζονται μέχρι εξάντληση των επιχορηγήσεων, ενώ προορίζονταν για έργα πνοής και ανάπτυξης. Κατόπιν αυτών θα πρέπει να απολογιστούμε πώς άραγε θα επιβιώσει ο Δήμος μας. Ποια είναι τα έσοδα, τι χρήματα υπάρχουν στο ταμείο του. Γνωρίζετε τι ποσά επιβεβαιώνονται και τι πράξεις γίνονται. Γνωρίζετε σε τι κατάσταση βρίσκεται το ταμείο του Δήμου. Μήπως νομίζετε ότι ο Δήμος είναι αμφιρός επειδή βλέπετε αυτή την έξαρση έργων. Μήπως γνωρίζετε πόσο είναι το χρέος της ΔΕΗ και πώς θα αντιμετωπιστεί. Πόσο είναι το χρέος των ΟΑΚ και πώς θα εξοφληθεί. Σας έχει προβληματίσει ποτέ η διοικητική υποστήριξη του Δήμου. Πόσοι υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει και πόσοι έχουν προσληφθεί. Πώς λειτουργεί η υπηρεσία και με ποιους υπαλλήλους. Πώς δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι καμία απάντηση δεν λαμβάνει ο κάθε πολίτης ή δημοτικός σύμβουλος στα έγγραφα που καταθέτει. Η απαξίωση των τοπικών. Η απαξίωση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Δυστυχώς, πίσω από τη βιτρίνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα. Και με αυτή θα έρθει αντιμέτωπη η αυριανή Δημοτική Αρχή. Σε όλα τα παραπάνω, γιατί ο συνδυασμός μας έχει απαντήσεις από την πρώτη κιόλας ημέρα που θα αναλάβουμε την τύχη του Δήμου. Δημιουργούμε από την πρώτη μέρα επιτροπές δράσης για όλους τους τομείς, οι οποίες σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια θα βρουν άμεσα, επισημένοντας το Δήμο και τις υπηρεσίες που χρήζουν άμεσης επέμβασης. Ξεκινάμε με κάθε κόστος την αντικατάσταση των αντιμιαντοσωλήνων. Διεκδικούμε την ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων και καθαρό πόσιμο νερό για όλους. Βάζουμε σε προτεραιότητα τα πολυοδομικά ζητήματα και προχωράμε σε τακτοποιήσεις και νομοποιήσεις ώστε οι παρεμβάσεις να είναι ουσιαστικές. Ως νέα Δημοτική Αρχή δρομολογούμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ανεγερθεί το νέο σχολικό συγκρότημα που θα στεγάσει το Γυμνάσιο Λύκειο Βάμου. Προωθούμε άμεσα τη δημιουργία θερινών καμπ για την απασχόληση παιδιών των εργαζομένων γονέων του Δήμου μας. Με απότερο σκοπό τη δημιουργία κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Άμεσα φροντίζουμε για την τουριστική προβολή του Αποκόρωνα με ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων συμπεριλαμβανομένου και του πρωτογενή τομέα. Αναγνωρίζοντας τη λειτουργία της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας του Δήμου, δρομολογούμε άμεσα τη δημιουργία online συστήματος πληρωμών, ώστε οι πολίτες να μπορούν να αποπληρώσουν άμεσα τις υποχρεώσεις τους. Εξατομικευμένη ενημέρωση των πολιτών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Διαχειριστική αποθήκη με καταγραφή αναλώσιμων υλικών, ώστε να υπάρχει έλεγχος στα έξοδα. Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία ΣΜΑ με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων στο σημείο που θα επιλεγεί, ώστε να σταματήσει αυτή η απελπιστική κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας. Οραματιζόμαστε όμως και τον Αποκόρωνα του πολιτισμού. Ερχόμαστε άμεσα σε επαφή με τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους βάζουμε στο επίκεντρο των δράσεων με απότερο σκοπό ένα πολιτιστικό άμπουστο θεσμό. Ομοίως θα δράσουμε και για τον αθλητισμό. Δρομολογούμε άμεσα τη δημιουργία Επιτροπής Αθλητισμού με συμμετοχή εκπροσώπων των σωματείων του Δήμου που θα συνεδριάσει σε τακτική βάση και θα καταθέτει προτάσεις στη Δημοτική Αρχή. Καθώς επίσης δρομολογούμε δημιουργία κλειστού γηπέδου αντισφαίρησης και υγρού στίβου στο Τζιβαρά. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε τον πρωτογενή τομέα. Ο Αποκόρωνας στηρίζεται στους αγρότες και στους κοινοτρόφους που αποτελούν την αγροκουβαλιά της τοπικής μας οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούμε ίδρυση γραφείου για τον αγρότη που θα εστιάζει στα θέματα των κοινοτρόφων και των παραγωγών και επίσης επιδιώκουμε στη στενή συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς
προκειμένου να αναπτυχθεί ο κλάδος και οι ωφελούμενοι να έχουν την απαραίτητη πληροφόρηση και καθοδήγηση. Ο αποκόρονας του αύριο, ο Δήμος που θέλουμε να ανανεώσουμε ριζικά, δεν μπορεί να είναι υπόθεση ενός ανθρώπου. Πρέπει να είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και συναπόφασης. Ο αποκόρονας του αύριο πρέπει να είναι αποτέλεσμα σύνθεσης ιδεών, συνεργασίας όλων των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου μας. Η δύναμη του αποκόρονα είναι οι άνθρωποι μας. Σε αυτούς ελπίζουμε, σε αυτούς εμπιστευόμαστε την προοπτική αυτού του τόπου. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε με αυτή την ομάδα ανθρώπων που έχουμε στο συνδυασμό μας. Αλλά και όλους εσάς, τους πολίτες του αποκόρονα, από τους οποίους ζητάμε να πάρουν το Δήμο στα χέρια τους. Μόνο με τη συνεργασία θα φτιάξουμε ένα Δήμο φιλικό, ένα Δήμο προσιτό, ένα Δήμο φιλόξενο στους κατοίκους και στους επισκέπτες, με ζωντανές όλες τις κοινότητες, με ποιότητα ζωής, με σεβασμό στο αστικό και φυσικό περιβάλλον. Ένα Δήμο ασφαλή και προσβάσιμο για όλους. Ένα Δήμο που θα σέβεται τους κατοίκους του. Είμαστε παρόντες για να γίνει ο αποκόρονας του αύριο ο αποκόρονας που μας αξίζει. Για να κάνουμε τον αποκόρονα τόπο να τον ζεις και όχι απλά να ζεις. Σε αυτό το καλό αγώνα σας καλώ όλους. Σας αξίζει κάτι διαφορετικό, σας αξίζει κάτι παραπάνω, σας αξίζει αλλαγή στον αποκόρονα. Καλό αγώνα και με την νύχτη. Σας ευχαριστώ ειλικρινά. Σάρωσε σήμερα, παρακαλώ.